Νομίζω, κύριε Χαλίνη, ότι αυτό ίσως είναι αυτό που εσείς λέτε όλο αυτό το καιρό. Δηλαδή ότι γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, ουσιαστικά όμως χωρίς να γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα που απασχολούν τον λαό, που απασχολούν τον κόσμο, και αν θέλετε να μιλήσουμε ακόμα και για την Ευρώπη. Να μιλήσουμε για ποια Ευρώπη θέλουμε. Ποια Ευρώπη είναι σήμερα, ποια Ευρώπη θέλουμε, πού πάει αυτή η Ευρώπη. Παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις εβδομάδες, προεκλογικά κυρίως, αυτή την αντιπαράθεση που μικρό μέρος είδαμε και εδώ σε αυτή την συζήτηση που είχαμε με τους κύριους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στη Βουλή αλλά και στα κανάλια, την κάλπικη, λέμε εμείς, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την ψήφο του ελληνικού λαού, λες και είμαστε χρυσόψαρα και δεν θυμόμαστε τι ακριβώς πέρασε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και πριν από την κρίση, ποια μέτρα περάσανε, ποιες πολιτικές εφαρμόστηκαν, πολιτικές που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν συμψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την ψήφο αυτών των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, και τώρα ζητούν το OK, το μπράβο, το πράσινο φως του ελληνικού λαού για να συνεχίσουν στην ίδια ρότα, στην ίδια πολιτική, με τα ίδια μέτρα λιτότητας, ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση του κεφαλαίου, έχει φτιαχτεί ακριβώς επειδή θέλει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μεγάλων, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών. Ξέρετε, σήμερα έγινε μια κινητοποίηση στο Πέραμα, γιατί πριν δύο μέρες χάθηκε ένας άνθρωπος, είχαμε ένα θύμα, έναν νεκρό από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Είναι οι πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων που μέχρι το 2017 επίσημα 76 νεκροί, 76 εργατικά ατυχήματα τα λένε, τη στιγμή που το κεφάλαιο κερδίζει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι το να μην δώσει και με την ψήφο του ο λαός το πράσινο φως σε αυτή την πολιτική, αντίθετα να δυναμώσει τη φωνή του και να τη δυναμώσει δίνοντας δύναμη στο ΚΚΕ. Χαλιού, αν είναι έτσι όπως τα λέει η κυρία Καϊλή τα πράγματα, τότε γιατί εσείς αντιδράτε? Αν όντως μπορούμε λοιπόν να λάβουμε τέτοιου είδους αποφάσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά όργανα που συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης μάλλον. Γιατί εσείς λοιπόν αντιδράτε, γιατί αντιδράτε λοιπόν σε ένα τέτοιο όργανο που μπορεί να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις? Ακούσατε και τους τρεις, κύριε Δάρα. Είπανε το ίδιο παραμύθι που μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν 4 χρόνια. Θα αλλάξει ο αέρας της Ευρώπης, μας έταζε. Με τη διακυβέρνησή τους και με τη συμμετοχή τους, και ότι θα έρθει ένας άλλος πιο αριστερός, πιο προοδευτικός. Αυτό το παραμύθι που ακούσαμε και εδώ πέρα για τα προοδευτικά μέτωπα, τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα χτίζει, τα προοδευτικά μέτωπα, με όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης, ψηφίζοντας κοινά, ομόφωνα ψηφίσματα, μέχρι και για σιδηρούν παραπέτασμα μίλησε ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς στη Ρουμανία, και μάλιστα την 9η του Μάη, τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Αυτά λοιπόν τα προοδευτικά μέτωπα, αυτή η αλλαγή που θα έρθει δήθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μας είναι ένα παραμύθι και γίνεται επίτηδες προεκλογικά από όλα τα κόμματα που μιλήσανε μέχρι σήμερα. Σχέση με αυτά που λέτε για τον κύριο Κανέλη. Κυρία Καϊλή, μιλάω εγώ. Είναι ανακοίνωση του Συμβουλίου, έχει απαντηθεί. Μιλώ εγώ, κυρία Κανέλη. Εσείς είστε. Λέω λοιπόν ότι αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησε τόσα χρόνια και είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή του Ευρωστρατού και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια σε 9 υπεριαλιστικές επεμβάσεις έχει συμμετάσχει. Για αυτή την υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε. Λένε ότι μπορούν να την αλλάξουν τη στιγμή που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των καπιταλιστών είναι αυτή που δεν θα παρεκκλίνει ούτε στο ελάχιστο, δεν θα βάλει ούτε μία σταγόνα νερό στο κρασί τους, προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μεγάλων. Να σας πω, κύριε Δάρα, ότι όλες τις αποφάσεις μαζί τις έχουν πάρει. Το 90% των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την υπογραφή και των τριών. Κυρία Καϊλή, και για τον Ευρωστρατό, αυτό ίσως μας βοηθήσει κιόλας να εξοικονομήσουμε χρήματα.
εάν τα σύνορά μας θα διαφυλάξει ο Ευρωστρατός. Ναι, μίλησε και έθεσε και το θέμα της εθνικότητας, ότι θα μπορούσαμε να πιέσουμε να αλλάξει. Ποια είναι η δικιά σας θέση και για το θέμα προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Είναι καταρχήν... Και για το θέμα αυτό που είπαμε του Ευρωστρατού που ετέθη στο τραπέζι. Είναι καταρχήν θράσος να μιλάνε τα τρία αυτά κόμματα για προοδευτικό τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει να δοθούν δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες του ελληνικού λαού για ανατοϊκές επεμβάσεις, για ανατοϊκές αποστολές, ακριβώς για να έχουμε βάσεις της Σούδας και να έρχονται εδώ πέρα τα Ισραηλινά στρατεύματα να εκπαιδεύονται για να βομβαρδίσουν τα Παλαιστινιόπουλα. Τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει με την συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία συνθήκη είναι αυτή που έχει εγκλωβίσει προσφυγόπουλα, μετανάστες σε νησιά όπως της Μυτιλίνης ή και σε άλλα, σε hot spots, σε μόριες, και δεν έχουν ούτε καν το δικαίωμα να ζήσουν με τα νόμιμα επίσημα χαρτιά και να πάνε στις χώρες που προορίζονται, που θέλουν να πάνε για να δουλέψουν. Είναι θράσος να μιλάνε για Ευρωστρατούς που θα μας διασφαλίσουν τα σύνορα, τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στην εξέλιξη την τελευταία με την ΑΟΣ στην Κύπρο, δεν έχει κρατήσει, όπως και το ΝΑΤΟ άλλωστε, στάση ουδετερότητας, έχει κρατήσει στάση ακριβώς ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών, των λαών, των δύο και όχι μόνο χωρών, ακριβώς επειδή ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα της αστικής τάξης των χωρών τους και όχι για το αν αυτό το σύστημα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Υπεριαλιστική Ένωση που λέγεται ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γεννάει φτώχεια, θα γεννάει προσφυγιά, θα γεννάει πολέμους. Εμείς λέμε, κύριε Δάρα, ότι αυτό και οι πολίτες των νησιών αυτών και οι γενικά ο λαός μας και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να το έχουν πρότιστο μπροστά τους, και μπροστά και στην κάλπη αυτή των ευρωεκλογών, αλλά και στην μάχη που πρέπει να δώσουν για να καταργηθούν αυτές οι συνθήκες. Κυρία Χαλιού, αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και λέμε ότι η πρώτη τους ψήφος πρέπει να είναι αγωνιστική, να είναι διεκδικητική, να είναι μαχητική και να είναι σύμφωνοι με τα οράματά τους, με τα ιδανικά τους, με το μέλλον που τους αξίζει. Ένα μέλλον που όλα αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν όλη την προηγούμενη περίοδο, που διεκδικούν τώρα να κυβερνήσουν ξανά και να τους δώσουμε την ψήφο, να τους δώσουν το OK για να συνεχίσουν στην ίδια ρότα, είναι ακριβώς αυτά που θα πρέπει να καταδικαστούν και από τη νέα γενιά. Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι νέοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τους τάζει δουλειά χωρίς δικαιώματα. Είναι αυτοί για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για 12 ώρα, μίλησε για 7 ημέρα. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει ήδη νομοθετήσει με τις 32 Κυριακές το χρόνο που η νέα γενιά εργάζεται στα εμπορομάγαζα. Οι νοσοκομιακοί γιατροί είναι αυτοί που δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα. Έχουν νομοθετηθεί όλα αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εξαγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτές οι κυβερνήσεις, είναι αυτά τα κόμματα που συμφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι είναι υπερπροστατευτικό το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δουλειά με εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους νέους. Αυτά ψηφίζουν, αυτά συμφωνούν, αυτά ορίζουν και για το μέλλον της νέας γενιάς. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι η νέα γενιά πρέπει να τους καταδικάσει, να ρίξει μαύρο στη μαυρίλα που τους ετοιμάζουν, να κοκκινήσει τα όνειρά τους, να κοκκινήσει με την τα όνειρα της ίδιας της γενιάς, να κοκκινήσει με την ψήφο της την οργάνωση των αγώνων ενάντια σε αυτά τα μέτρα που τους ετοιμάζουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι παρούσα, είναι παρόντες μπροστά σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Αυτό υπόσχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και όσο πιο πολύ το δυναμώσεις και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή και σε περιφέρειες και δήμους, τόσο πιο πολύ με τη λαϊκή συσπήρωση, τόσο πιο πολύ θα δυναμώσουν οι αγώνες και της νέας γενιάς για το μέλλον που αξίζει και σε εμάς
και στα παιδιά μας. Γεδονίας. Ο διεθνής όρος δεν είναι ο διεθνής όρος. Προσέξτε, ο διεθνής όρος της, ο διεθνής όρος για την εθνικότητα είναι εθνίσιτη. Είναι κάτι άλλο. Και ένα σαφώς πολυεθνοτικό. Ένα σαφώς πολυεθνοτικό. Και ευτυχώς πρέπει να είναι. Γιατί εκεί, γιατί έχουμε τις διεθνείς εγγυήσεις. Έχουμε τις διεθνείς εγγυήσεις για τον ΝΑΤΟ. Μα διαφωνούμε προφανώς. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε εκτός του ΝΑΤΟ. Μα δεν πάει έτσι. Έτσι διασφαλίζει και εκείνους, γιατί αλλιώς η μεγάλη Αλβανία και η μεγάλη Βουλγαρία θα μας απειλήσουν όλοι μαζί. Ήταν για να μπουν στον ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ πρέπει να είναι χρήσιμο και μπορεί να είναι χρήσιμο αν ανοίξει τους ορίζοντες του και να φύγει. Τώρα δεν θα μιλήσετε για το ΚΚΕ για ανοιχτούς ορίζοντες. Το σέβομαι βαθιά. Δηλαδή είναι το σέβομαι και το λέω πάντα. Αν μη τι άλλο, οι κομμουνιστές γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι αυτοί που έχουν οργανώσει τη μάχη των λαών παντού για όλα τα δικαιώματά τους. Και μιλάτε για δουλειές. Τι δουλειές και επενδύσεις, κυρία Χαλιού, χωρίς δικαιώματα με τον ΝΑΤΟ.